never. Almost never. 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 My name's Friday. Take a lot of kidding about that. Almost never. Almost never. Thank God it's Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε κοντά μας στην τηλεφημερίδα του Κίτρινου Τύπου σήμερα. Θα μιλήσουμε για πράγματα που σίγουρα απασχολούν την κοινή γνώμη, που είναι μέσα στην επικαιρότητα, που δεν είναι το χρηματιστήριο, ούτε η θέση εργασίας, ούτε οι εκλογές, που είναι όμως η διαφθορά στην αστυνομία, που είναι η κρίση μεταξύ της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας και διένεξη για το αν θα έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα ή όχι, που είναι και η περίεργη συμπεριφορά ενός κοινοτάρχη στην Εύβοια που άλλαξε τα ονόματα όλων των δρόμων και από ιστορικά τα μετέτρεψε ονόματα φίλων του, συγγενών και υπολείπων γνωστών και μελών διοικητικού συμβουλίου. Πριν περάσουμε στους προσκεκλημένους, θα ήθελα να πάρετε μια γεύση από το μενού της σημερινής εκπομπής. Επικοινωνούμε μαζί και κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο από το αεροδρόμιο και μου λέει ότι είμαι στη Σκιάθο, παίρνω το αεροπλάνο, έλα στο αεροδρόμιο. Και όντως εγώ είμαι στο αεροδρόμιο, την περιμένω, εμφανίζεται με τη βαλίτσα, με μια γκρι βαλίτσα, την παίρνω τη βαλίτσα, τη βάζω στο πορπαγκάζ στο αυτοκίνητο και φεύγουμε και πάμε στο σπίτι. Οδός Χρήστου Τσιτίνη, η σχέση αυτής της οδού με εσάς? Ήτανε του πατέρα μου πρώτος χάρφος. Και επειδή είναι και το σπίτι του εδώ πέρα, λέμε να την αλλάξουμε αυτή από πίσω τη λαδά και να βάλουμε ένα πατριώτα πάνω και βάλαμε αυτό. Απλώς βγάλαμε το λαδά και βάλαμε Τσιτίνη. Μπράβο. Και όμως συμβαίνουν και αυτά τα περίεργα στην Ελλάδα, όπως σας είχαμε πει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής. Υπάρχουν έντιμοι και καθαροί αστυνομικοί που κάνουν τη δουλειά τους και όμως βρίσκουν μονίμως εμπόδια μπροστά. Υπάρχουν άλλοι εύκαμπτοι που ανέρχονται την ιεραρχία. Υπάρχετε εσείς που απαιτείτε την ασφάλεια και την ηρεμία σας από την ελληνική αστυνομία και υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί που παίζουν τα δικά τους παιχνίδια της πολιτικής σκοπιμότητας και του προεκλογικού παραγωνισμού πάνω στην πλάτη σας αλλά και στην πλάτη εκείνων. Είχα πει κατά τη διάρκεια της ζούγκλας μας ότι ένας από αυτούς τους αστυνομικούς ένστολος θα παρελάσει από την εκπομπή μας. Είναι ο Κώστας Καβαλινάκης που βρίσκεται κοντά μου, ανθυπαστυνόμος. Έχει διατελέσει για έναν ολόκληρο χρόνο επικεφαλής της ομάδας ΖΙΤΑ. Γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του. Είναι ένα νέο παιδί που πήρε την απόφαση με τη στολή του, έτσι όπως τον βλέπετε τώρα εδώ απέναντί μου και μην δείχνετε εμένα, εκείνον να βλέπει ο κόσμος και ο ελληνικός λαός, αποφάσισε να μιλήσει παρά τις όποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει εμφάνιση του αυτή. Και το λέω γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμα και άδεια αν δοθεί από τα αρμόδια όργανα, πάντοτε ο αστυνομικός ή ο άνθρωπος ή ο πολίτης που μιλάει και σπάει τους κανόνες της σιωπής μια συντεχνία, στο τέλος μπορεί και να πληρώσει την ύφη. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Καβαλινάκη που έχουν το κουράγιο να εμφανίζονται δημόσια για να μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας. Πια αυτή που εμείς ψελίσαμε, γιατί τώρα θα καταλάβετε ότι όσα είπαμε μέχρι σήμερα ήταν πολύ λίγα, ελάχιστα μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν. Ήταν ο λόγος δηλαδή για τον οποίο οι αστυνομικοί έθεταν ο ένας τον άλλον στο ερώτημα: μα αυτή είναι η έρευνα, Γεράκη? Μα αυτά είναι τα αποτελέσματα, οι 5 διώξεις που είδαμε μέχρι τώρα,
Μα εδώ υπάρχει ένας βόρβορος, υπάρχει βρωμιά, υπάρχει λάσπη και δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ σας έλεγα, περιμένετε, είναι νωρίς, δεν υπάρχει λόγος να γωνιάτε. Δίπλα του, δίπλα στον κύριο Καβαλινάκη, είναι ο κύριος Γιώργος Τσάκας. Είναι ένας φροντιστής Ολυμπιακής. Το θέμα του παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ζούγκλας μας, η υπόθεσή του είναι πολύπλοκη. Την πλήρωσε από τα κυκλώματα της Μαστροπίας, όταν μία Πολωνή που εμφανίστηκε ως ερωμένη του και αργότερα αγωνιαστιά του, τον εξαπάτησε, του απέσπασε χρήματα, τον έβαλε σε περιπέτειες και ανακαλύψει αργότερα ότι ήταν μέλος της ομάδας Μάνη που διατηρούσε αυτά τα ευαγή ιδρύματα στο κέντρο της Αθήνας. Τα πορνεία δηλαδή, με λίγα λόγια. Και που ο κύριος Τσάκας απέτησε να είναι εδώ σήμερα, γιατί έχει να θέσει κάποια ερωτήματα για πολιτικά πρόσωπα που ζήτησαν την παραμονή της συζύγου του, της αργωνιαστικιάς του μάλλον, της παρολίγου συζύγου του, και ευτυχώς όχι, στην Ελλάδα. Παράγοντες δηλαδή, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την σύζυγό του. Εγώ του είχα ζητήσει να κάνει υπομονή, να ενημερώσουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους για να τηρήσουμε τους κανόνες διοντολογίας. Πίστευα ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Εκείνος όμως επιμένει ότι ως Έλλην φορολογούμενος και ως πολίτης δικαιούται να μάθει την αλήθεια. Έτσι είναι, κύριε Τσάκα. Μάλιστα. Κυρία Γεωργία Σιδέρη, κλινικός ψυχολόγος, που θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε τις ισορροπίες σήμερα εδώ μέσα. Ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος και δικηγόρος του κυρίου Βασιλόπουλου, του πρώην αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Του επίτιμου αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Όλοι επίτιμοι γίνονται μετά το φεβιό, έτσι. Δεν το λέμε τώρα. Ναι, χρειάζεται. Ωραία, καμία αντίρρηση. Και ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, δικηγόρος, είναι δικηγόρος Σωτήρη Μάνη. Υπήρξα δικηγόρος, ήμουν πρώην δικηγόρος τώρα του κ. Μάνη, δεν τον εκπροσωπώ αυτό το διάστημα. Δεν τον εκπροσωπείτε, γνωρίζετε όμως την υπόθεση πολύ καλά. Αλλά δεν τον εκπροσωπώ το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ και. Ακόμα καλύτερα. Γιατί δεν είναι ωραία όταν χειρίζεται μια συγκεκριμένη υπόθεση να είστε εδώ. Ή μάλλον να εκπροσωπούνται δια του δικηγόρου του, γιατί δεν είναι δικαστήριο, δεν είναι εκπομπή. Από την άλλη πλευρά είναι συνδικαλιστές. Παναγιώτης Πηλιόπουλος και Αντώνης Δαλκαφούκης. Και πίσω είναι η κυρία Βάσο Κακλιά. Ή μάλλον να πάμε στη Μαριάννα Λαζάρ πρώτα. Είναι Ρουμάνα. Ζείτε πόσα χρόνια στην Ελλάδα, κυρία Λαζάρ? Από 25 Τετάρτου το 1991. Από το 1991. Και κοντά σας η κυρία Βάσο Κακλιά, σύζυγος του αστιφύλακα Γιώργου Ρινάκη. Μάλιστα. Ο σύζυγός σας υπηρετεί στην άμεσο δράση. Μάλιστα. Και εσείς διατηρείτε ένα νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα? Όχι ακριβώς. Είναι ένα συνοικιακό μαγαζί, mm-hmm, οικογενειακής μορφής. Είναι απέναντι από το σπίτι μου και είμαι υπεύθυνη του καταστήματος. Δεν είναι δικό μου. Είστε υπεύθυνοι του καταστήματος, δηλαδή. Ναι, εκπροσωπώ τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι ασθενής. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του καταστήματος? Είναι ο κύριος Αρσενίδης. Είχαμε κάποιες ιστορίες με ένα διπλανό κατάστημα. Το ξέρω, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον δίπλα, όχι. Κύριος Αρσενίδης είναι. Τι είναι ο κύριος Αρσενίδης? Είναι ασθενής, δεν μπορεί να παρευρεθεί, ας πούμε, στο μαγαζί. Τι δουλειά κάνει, διατηρεί τέτοια νυχτερινά κέντρα? Ναι, έχει ένα μαγαζί και το δουλεύει. Και το δουλεύει. Θα πάμε πρώτα στον κύριο Καβαλινάκη. Και θα πάμε για να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, που εσείς γνωρίζετε και εγώ γνωρίζω. Θέλω εκ των προτέρων να πω, χωρίς να σας κολακεύω, ότι πρόκειται για έναν άτεγκτο αστυνομικό, χωρίς να έχει βάλει δραχμή στην τσέπη, από τα πόσα χρόνια υπηρεσίας, κύριε Καβαλινάκη? Εγώ 20 χρόνια υπηρεσίας. Πέραν του μισθού του, χωρίς να έχει δεχθεί καφέ από Έλληνα πολίτη, γιατί το θεωρεί βασική του αρχή αυτό, και επίσης χωρίς να έχει αισθανθεί την ικανοποίηση ενός μπράβο ή των συγχαρητηρίων που θα μπορούσε να του δώσει η υπηρεσία του για όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το τι έχει συμβεί και το τι έχει κάνει θα ακούσετε σε λίγο, γιατί ο κύριος Καβαλινάκης είναι ένας από αυτούς, μια ομάδα αστυνομικών που για να διασώσουν την τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπόλοιψή τους και του σώματος που υπηρετούν, κατέφυγαν στον εισαγγελέα Γεράκη. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.